Κυρίες και κύριοι, μαζί μας σήμερα είναι ο καθηγητής πνευμονολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, ο κύριος Νίκος Τζανάκης και διευθυντής φυσικά της πνευμονολογικής κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου στο Ηράκλειο, αντιπρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. Κύριε Τζανάκη, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε για τον χρόνο σας. Καλησπέρα, ευχαριστώ για τη φιλοξενία σας. Λοιπόν, ο κύριος Τζανάκης, όπως πολλοί από εσάς που μας παρακολουθείτε γνωρίζετε ήδη, έχει αναπτύξει ένα μοντέλο υπολογιστικό, θα το πούμε έτσι, το οποίο διαχειρίζεται μαζί με την ομάδα του εκεί στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο του Ηρακλείου, όπου το μοντέλο αυτό ουσιαστικά μπορεί και προβλέπει, το βάζω και πάλι σε εισαγωγικά, θα μας εξηγήσει ο κύριος Τζανάκης, την εξέλιξη της πανδημίας όσον αφορά κυρίως τον αριθμό των κρουσμάτων. Κύριε Τζανάκη, καταρχάς θα ήθελα να σας ρωτήσω από πότε έχετε αρχίσει να αναπτύσσετε το υπολογιστικό αυτό μοντέλο που διαχειρίζεστε χρονικά, ενώ δηλαδή πριν πόσο καιρό αρχίσετε να διαχειρίζεστε και πόσοι επιστήμονες συμμετέχουν στην ομάδα σας. Από το πρώτο κύμα μπορώ να πω ότι ξεκινήσαμε σχεδόν από τις αρχές του Μάρτη, ναι, να κρατάμε τα στοιχεία και να τρέχουμε το μοντέλο, το οποίο βέβαια το τροποποιήσαμε πάρα πολλές φορές, για να φτάσει σε ένα σημείο αυτή τη στιγμή να έχει μια σχετική αξιοπιστία. Στην ομάδα συμμετέχουν 4 άτομα. Δύο άτομα συλλέγουν τα στοιχεία και εγώ με ένα συνεργάτη μου τρέχουμε το μοντέλο και το τροποποιούμε, το ρυθμίζουμε ή το τροποποιούμε ή κάνουμε τις παραδοχές που πρέπει. Ναι. Κυρίως το μοντέλο μας θα έλεγα ότι αναλύει τα κύματα των επιδημιών, όχι τα μεσοδιαστήματα που έχουμε τις υφέσεις, δηλαδή όλο το καλοκαίρι δεν χρειάστηκε να το τρέξουμε, αλλά αναλύει ιδιαιτέρως τα επιδημικά κύματα που συμβαίνουν μέχρι στιγμής, τα δύο που έχουν ολοκληρωθεί και το τρίτο που έχει αρχίσει τώρα, και κάνει το μοντέλο μας μια βραχυχρόνια πρόβλεψη της τάξεως των 20, άντε το πολύ, ενός μηνός. Ναι. Αυτή την πρόβλεψη μπορούμε να κάνουμε με βάση το μοντέλο. Ωραία, όταν αρχίσατε να κάνετε τους υπολογισμούς αυτούς, λαμβάνοντας υπόψη φυσικά πολλούς παράγοντες, όπως γνωρίζουμε άλλωστε, μπορεί να είναι ακόμα και ο καιρός, τα μέτρα τα οποία εφαρμόζονται, πότε επιβεβαιώθηκε η αξιοπιστία του συστήματος, του μοντέλου αυτού για πρώτη φορά? Δηλαδή, δώστε μας κάποιο παράδειγμα που είπατε ότι ναι, έτσι όπως το υπολογίζουμε, το μοντέλο είναι αξιόπιστο. Κοιτάξτε, και πέρυσι στην πανδημία αξιοποιήθηκε το μοντέλο και πρόβλεψε σωστά. Ποιο πρόβλεψε σωστά, συγκεκριμένα? Πρόβλεψε και τα κρούσματα και τους θανάτους. Ποια εποχή? Ήδη από τις 10, από το αρχές Απριλίου είχα, ναι, προβλέψει την ύφεση της επιδημίας, mm-hmm, και είχα προβλέψει σχεδόν με ακρίβεια τα κρούσματα που θα είχαμε αρχές Μαΐου. Ναι. Στο δεύτερο κύμα είχαμε κάνει μια πρόβλεψη στις 29 Νοεμβρίου για κρούσματα μεταξύ 500 και 1000 για γύρω στα Χριστούγεννα, mm-hmm, και κάτω από 500 στις αρχές του χρόνου. Ναι. Στις 25 Ιανουαρίου προβλέψαμε ότι έχουμε ενδείξεις έναρξης του τρίτου κύματος, και στις 30 Ιανουαρίου, πριν από 10 μέρες περίπου, έχουμε πει και λέμε τώρα, ναι, διότι επιβεβαιώθηκε και αυτή την εβδομάδα με την ενσωμάτωση 7 μετρήσεων ακόμα, ότι θα έχουμε κινούμενο μέσο όρο κρουσμάτων αυτή τη εβδομάδα 1.400 κρουσμάτα, mm-hmm, την άλλη εβδομάδα γύρω στις 20 του μήνα 1.800 κινούμενο μέσο όρο, και στις αρχές του Μάρτη κινούμενο μέσο όρο 2.200 με 2.500. Ναι. Αυτά μένει να τα δούμε αν επιβεβαιωθούν. Ναι. Επειδή είπατε για 1.400 αυτή τη βδομάδα μέσω όρο, 1.800 την επόμενη βδομάδα και αρχές Μαρτίου 2.200. Το ερώτημα τώρα εδώ είναι το εξής. Έχετε κάνει αυτούς τους υπολογισμούς, τους τελευταίους, με τα καινούργια δεδομένα, δηλαδή τα νέα μέτρα αυτά τα οποία ανακοινώθηκαν σήμερα, παρόλο που ανακοινώθηκαν δείχνει ότι παραμένουν, τουλάχιστον για την άλλη εβδομάδα, τα 1.800 και για αρχές Μαρτίου 2.200. Δηλαδή πάμε ανωδικά, παρόλο που ανακοινώθηκαν αυτά τα καινούργια μέτρα. Ναι, όταν τρέχουμε το μοντέλο, ξέρετε, το τρέχουμε σε 3 ή 4 εκδοχές. Mm-hmm. Οι οποίες τροποντινά προσπαθούν να προβλέψουν τις πιθανές αντιδράσεις μας για την περιστολή της πανδημίας ή για βλαπτικούς παράγοντες που μπορεί να κάνουν επιτάχυνση της πανδημίας. Ναι. Έτσι λοιπόν υπάρχει ένα μοντέλο
ας το πούμε συντηρητικό, ένα μοντέλο μετρίο συντηρητικό, ένα μοντέλο ας το πούμε το οποίο είναι δυναμικό και ένα πάρα πολύ δυναμικό, εφιαλτικό θα το έλεγα. Ναι. Ανάλογα λοιπόν με τα σενάρια που εξελίσσονται, διότι δεν είμαστε ούτε πυθίες ούτε μάντης για να ξέρουμε τι μέτρα θα πάρουμε, πώς θα κινηθεί ο ιός, αν θα υπάρχουν μεταλλάξεις, σε ποιο βαθμό κλπ. Ναι. Κανείς πρέπει να επιλέξει ορισμένες παραδοχές να τις βάλει στο μοντέλο. Με βάση λοιπόν αυτές τις παραδοχές, επιλέγουμε το μοντέλο το οποίο υπάρχει τώρα. Αυτό λοιπόν το μοντέλο που επιλέξαμε, που υπάρχει τώρα, είναι με τη δυναμική και τα μέτρα που είχαμε μέχρι την περασμένη εβδομάδα. Ναι. Και τα κρούσματα που σας λέω, γιατί έχουμε κάνει πρόβλεψη και για τις μονάδες, αλλά και για τους θανάτους, αλλά περιμένουμε και αυτή την εβδομάδα να προσωμιωθεί για να μπορέσουμε να είμαστε σίγουροι. Προβλέπουμε λοιπόν με βάση κάποια δεδομένα τα οποία προεξοφλούν τη δυναμική της πανδημίας για τις επόμενες 2-3 εβδομάδες. Ναι, δηλαδή, αλλά σας ρώτησα όμως... Αυτό δηλαδή που εισπράττουμε τώρα, ναι, είναι αυτό το οποίο κάναμε πριν από 20 μέρες. Ναι, το γεγονός ότι ανακοινώθηκαν καινούργια μέτρα δεν μειώνει τον αριθμό των κρουσμάτων, δηλαδή παραμένουν το 2.200 για αρχές Μαρτίου που υπολογίζεται. Ναι, θα είμαι ευχαριστημένος να είναι 2.200, μπορεί να είναι και 2.500, γιατί τώρα υπάρχει αυτός ο ωφέλιμος παράγοντας που είπατε για τη δυναμική της πανδημίας, ο περιοριστικός, η αντίδρασή μας που ήταν το lockdown ή και άλλα μέτρα που θα παρθούν. Αλλά από την άλλη μεριά θα πρέπει. Επίσης υπάρχει το ωφέλιμος παράγοντας των εμβολιασμών. Δεν τον βάλαμε, ναι, είναι μικρή επίδρασή του, αλλά υπάρχει. Αλλά από την άλλη μεριά υπάρχει και ο βλαπτικός παράγοντας που αυξάνει τη δυναμική της πανδημίας, που λέγονται μεταλλάξεις, ναι, ή κακή εφαρμογή των μέτρων ή ας το πούμε υποδάβληση των μέτρων, ξεπέρασμα των μέτρων, μη τήρηση των μέτρων από εμάς. Έτσι. Υπόσκαψη των μέτρων από την καθημερινή μας συμπεριφορά. Όλοι αυτοί οι παράγοντες λοιπόν μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία για να είσαι ένα προβλεπτικό μοντέλο. Εδώ θα ήθελα να πω ότι το προβλεπτικό μοντέλο μοιάζει με το μετεωρολογικό δελτίο, το οποίο και αυτό βασίζεται σε μοντέλα. Κάποιος λοιπόν μετεωρολόγος προβλέπει όχι για να πουλήσει ας το πούμε μαντικές ιδιότητες, αλλά για να μας προειδοποιήσει να αντιδράσουμε, να δέσουμε τις βάρκες μας, να καθαρίσουμε τα φρεάτια μας, να πάρουμε τις ομπρέλες μας, να βάλουμε βαριά ρούχα κλπ. Να μην κοστούμε τις επιδράσεις του καιρού. Καθ' όμοιον τρόπο, ένα μαθηματικό μοντέλο πρόβλεψης της πανδημίας στην ουσία λειτουργεί προειδοποιητικά, ώστε να πάρθουν μέτρα, ναι, να περισταλεί η επίδρασή του. Ωραία. Μέχρι στιγμής έχουν πάρθει κάποια μέτρα. Σήμερα, από αύριο ξεκινούν. Όπως μας λέτε και από αυτό που καταλαβαίνουμε εκ στιγμής, είναι ότι παρόλο που έχουν πάρθει αυτά τα μέτρα, το μοντέλο σας συνεχίζει με βάση τα σενάρια που έχετε επιλέξει να βγάζει 2.200 αρχές Μαρτίου και εσείς ήσασταν ευχαριστημένος για 2.200, λέτε για 2.500. Και θέλω να σας ρωτήσω, τις μεταλλάξεις τις χρησιμοποιείτε, μάλλον τις υπολογίζετε ως διαφορετικούς ιούς στο μοντέλο σας, δηλαδή τρέχει σαν να υπάρχουν διαφορετικοί ή παράλληλα? Το μοντέλο λειτουργεί ως εξής. Ναι. Ο παράγοντας αυτός προσδροφάται από το μοντέλο στο βαθμό που υπάρχει στις προηγούμενες μετρήσεις. Έτσι λοιπόν, με το learning που κάνει, δηλαδή με τη μάθηση που κάνει το μοντέλο από τις προηγούμενες μετρήσεις, προσομοιώνει και αυτή την παράμετρο στο βαθμό που υπάρχει. Πρακτικά οι μεταλλάξεις δεν υπήρχαν στο μοντέλο στις προηγούμενες μετρήσεις, καθότι θα έλεγα ότι τώρα αρχίζει να μπαίνει. Συνεπώς, τα τρία σενάρια που αναπτύσσουμε, ακριβώς αναπτύσσουμε εκείνες τις παραδοχές, προσπαθώντας να προσομοιώσουμε όλες τις πιθανές, ας το πούμε, εξελίξεις, τις οποίες και εμείς διαβλέπουμε. Ναι. Αυτά τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Και γι' αυτό το μοντέλο αυτό μπορεί να πρέπει να το δούμε με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Μπορεί να επαληθευθεί και υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να επαληθευθεί, εγώ το πιστεύω. Μπορεί όμως να διαψευστεί και μάλιστα το μοντέλο μας αυτό μπορεί να διαψευστεί περισσότερο προς τα πάνω παρά προς τα κάτω. Άρα είστε σίγουρος ότι πάμε ολοταχώς για 2.200 αρχές Μαρτίου? Έχουν προεξοφληθεί,
Ναι. Οι τιμές αυτές έχουν προεξοφληθεί, σας επαναλαμβάνω. Μάλιστα. Γιατί το αποτύπωμα αυτό που θα αφαιθεί μετά τις 25 Φεβρουαρίου είναι το αποτύπωμα του τι κάναμε από σήμερα και πίσω. Σαν συμπεριφορά, σαν μέτρα κλπ. Άρα αυτά έχουν προεξοφληθεί, σας λέω. Okay. Από εδώ και μετά, αυτό που θα γίνει θα το δούμε και θα το... Τέλη Μαρτίου. Όχι τέλη Μαρτίου, μέσα. Μετά την πρώτη εβδομάδα του Μαρτίου. Μετά την πρώτη εβδομάδα. Τέλος από Φεβρουαρίου, αρχές Μαρτίου, θα αρχίσουμε να βλέπουμε την επίδραση των μέτρων αυτών. Τώρα, εσείς τα αποτελέσματα αυτά και τις εκτιμήσεις, και να τελειώσουμε με αυτή την ερώτηση, ίσως και κάποια άλλη ακόμα αν έχουμε χρόνο, τα έχετε μοιραστεί με επιστήμονες από την Επιτροπή των Λοιμοξιολόγων, τους έχετε ενημερώσει, ή ενδεχομένως και με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, δηλαδή, ή τα μαθαίνουμε όλα και εκείνοι από τις δημόσιες τοποθετήσεις σας? Υπάρχει μια αλληλογραφία, μια επικοινωνία? Κοιτάξτε, εγώ είμαι επιστήμονας, δεν συμμετέχω θεσμικά κάπου για να είμαι υποχρεωμένος να τα γράψω αυτά. Ως προς τις αναλύσεις μου του πρώτου κύματος, υπάρχει μια δημοσίευση στο περιοδικό Πνεύμων της Ελληνικής Πνευμολογικής Εταιρείας που αναλύει την επιδημία και στην Ελλάδα και στη Γαλλία και στην Ιταλία και συγκρίνει κιόλας. Ναι. Ως προς αυτά τις προβλέψεις και τα μοντέλα, τα δημοσιοποιούμε δημοσίως και στα κοινωνικά δίκτυα αλλά και σε φόρα διάφορα δημόσια. Άρα δημόσιες τοποθετήσεις. Δεν έχετε επικοινωνία ούτε με τους δημοξιολόγους αλλά ούτε με την πολιτική ηγεσία. Υπάρχουν επιστήμονες οι οποίοι μου τα ζητούν και τους τα στέλνω. Ωραία. Άρα υπάρχει είναι δημόσια. Υπάρχει επικοινωνία, είναι σημαντικό. Θεσμική σχέση με επιτροπή δεν υπάρχει. Ναι, καταλαβαίνουμε τι λέτε. Με τον καθηγητή Θωμαίδη που μελετάει τα λύματα, με τον καθηγητή Σαριγιάννη που έχει και αυτός ένα ανάλογο μοντέλο στη Θεσσαλονίκη. Έχετε κάποια επικοινωνία, κάνετε κάποια διασταύρωση στοιχείων? Όχι, απλά ο καθένας παίρνει. Βέβαια τα μοντέλα αυτών δεν τα έχω δει δημόσια, δεν τα έχουν αναρτήσει. Έχουν κάνει κάποια δημοσίευση και δεν είναι παράλληλα. Δηλαδή τα δικά σου τα μοντέλα βασίζονται στα λύματα και προβλέπουν πιθανούς αριθμούς ενεργών κρουσμάτων. Αυτό από τα λύματα του κ. Σαριγιάννη είναι τελείως διαφορετικά. Ωραία. Εκείνο όμως που βλέπω και με τα δύο μοντέλα και του κ. Σαριγιάννη είναι ότι είναι περίπου η προβλέψη μας χονδροειδώς, θα έλεγα ότι είναι προς την ίδια κατεύθυνση προς τις ίδιες τάσεις. Σημαντικό αυτό με τις κοντινές τάσεις. Κύριε Τζανάκη, επειδή είστε και καθηγητής πνευμονολογίας, η τελευταία μου ερώτηση είναι: βλέπετε ασθενείς με κορονοϊό? Υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Κρήτη περιπτώσεις που έχουν βρεθεί με μεταλλαγμένο στέλεχος. Πώς είναι η κατάσταση στο νοσοκομείο και πόσο σας ανησυχεί? Βλέπετε, έχετε εξετάσει μέχρι στιγμής ασθενείς με κάποιο από τα μεταλλαγμένα στελέχη? Από πλευράς φυσικής πορείας της νόσου, τα μεταλλαγμένα στελέχη δεν διαφοροποιούνται από το κανονικό στέλεχος στον ασθενή. Τα ίδια συμπτώματα, περίπου και η ίδια έκβαση, δεν έχουμε δει εμπειρικά τουλάχιστον από περιπτωσιολογία. Μέχρι στιγμής κάτι διαφορετικό. Έτσι. Εκείνο που παρατηρούμε όμως με ανησυχία είναι το πιο μεταδοτικός. Και αυτό γιατί το βλέπουμε, γιατί υπάρχουν συρροές σε σημεία στο νησί που προηγουμένως δεν υπήρχαν. Φαίνεται λοιπόν αυτό το στέλεχος το βρετανικό ότι είναι ιδιαίτερα μεταδοτικό. Σας ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα. Να είστε καλά, ευχαριστώ για την καλή συνέχεια στο έργο σας. Γεια σας.